Κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, ο έφεδρος αξιωματικός και αντιφρονών Αλέκος Παναγούλης καταφεύγει στην Κύπρο αρνούμενος να υπηρετήσει το στρατιωτικό καθεστώς των Αθηνών. Κατά την παραμονή του στην Κύπρο αποφασίζει να δολοφονήσει τον ισχυρό άνδρα της Χούντας Γεώργιο Παπαδόπουλο. Το σχέδιο περιλάμβανε τη δολοφονία και ακολούθως παρατηταμένες βομπιστικές επιθέσεις στην Αττική, ώστε να δημιουργηθεί χαοτικό περιβάλλον και να κλονιστεί το στρατιωτικό καθεστώ. Η όλη ιστορία, όπω αποκαλύφθηκε αργότερα, ενέπλεξε τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και Αμήνη τη Κύπρου, ο Λίγκαρπο ω έναν εκ των σχεδιαστών τη δολοφονία. Σύμφωνα με τι αποκαλύψει, στο διπλωματικό σάκο του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών από τη Λευκοσία στην Αθήνα, ο οποίο δεν περνά από έλεγχο, εστάλησαν στον Παναγούλη εκρηκτικά, τα οποία δεν ήταν κατάλληλα για μεγάλε εκρήξει. Ο Παναγούλη, ο οποίο μετέβη στην Ελλάδα από την Κύπρο με ψεύτικο διαβατήριο, Είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο και τήρησε απόλυτα του κανόνε τη μυστική δράση. Η επιλογή του σημείου στο οποίο θα δολοφονούσε τον δικτάτορα είχε γίνει μετά από πολλέ επιτόπιε έρευνε. Το 31ο χιλιόμετρο τη λεωφόρου Αθηνών Σουνίου κρίθηκε ω το κατάλληλο σημείο. Ακριβώ κάτω από την εθνική υπάρχει μια υπόγεια σύραγγα μήκου 7 μέτρων. Ο Παναγούλη αποφάσισε ότι εκεί μπορούσε να κρύψει τα εκρηκτικά που θα σκότωναν τον Γιώργιο Παπαδόπουλο. Το σχέδιο ήταν παράτολμο όπω ακριβώ ήταν και ο χαρακτήρα του Αλεξάνδρου Παναγούλη. Η τεχνική ήταν να καλυφθούν οι εκρηκτικέ ύλε με μπετόν και να μεταφερθούν στο πόρτ μπακά ενό αυτοκινήτου ταξί. Το πρωί τη 13η Αυγούστου του 1968, όπω κάθε μέρα, ο Γιώργιο Παπαδόπουλο κινείται παραλιακά από το Λαγονίσι προ την Αθήνα. Τον συνοδεύει η φρουρά του, μια μικρή φάλαγγα αυτοκινήτων. Ο Παναγούλη καραδοκεί στο 38 χιλιόμετρο. Στο σημείο όμω βρίσκεται ένα ζευγαράκι που ερωτοτροπεί και έτσι καθυστερεί η τοποθέτηση των εκρηκτικών. Την κρίσιμη ώρα, οι ενέργειε του Αλέξανδρου Παναγούλη γίνονται σχεδόν μηχανικά. Κρύβεται στα βράχια και περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα περνούσαν τα αυτοκίνητα για να ενεργοποιήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό. Η τύχη όμω φαίνεται ήταν με το μέρο του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Ο αυτοσχέδιο μηχανισμό εξεράγει αφού είχε περάσει το αυτοκίνητό του. Ο Παπαδόπουλο γλίτωσε για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ενώ είχε υπονομεύσει 6 σημεία. Η μπαταρία που είχε από ένα παλιό αυτοκίνητο δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει και τα έξι σημεία και έσκασε μόνο το ένα. Αμέσως μετά την έκρηξη ακολουθεί η ισχυρή καταδίωξη του Παναγούλη. Ο ίδιος προσπαθεί να φτάσει με μία βάρκα όπου τον περίμεναν κάποιοι συνεργάτες του. Αστυνομία, στρατός και χωροφυλακοί χτενίζουν την περιοχή. Μετά από δύο ώρες τον εντόπισαν κάτω από ένα βράχο που είχε κρυφτεί και τον έπιασαν. Την επομένη, τα πρωτοσέλιδα των ελεγχόμενων εφημερίδων μιλούν για εκδηλώσει συμπάθεια υπέρ του Παπαδοπούλου, καθώ και για την αγανάκτηση που προκάλεσε στον κόσμο η απόπειρα δολοφονία του Πρωθυπουργού τη Χούντα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, χιλιάδε ήταν και τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προ τον Παπαδοπούλο. Οι εφημερίδε γράφουν ότι η επίθεση στόχευε πρώτον στην ανακοπή του τουριστικού ρεύματο προ την Ελλάδα. Δεύτερον στην ανατροπή της επικρατούση εντυπώσεως περί των αρίστων συνθήκων τάξεως, γαλήνης και ασφαλείας οι οποίοι χαρακτήριζαν την χώρα μας. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης οδηγείται στα κρατητήρια του ΕΑΤΕΣΑ όπου θα βασανιστεί ανηλαιός. Αφού τον ξυλοκόπησαν, τον κρέμασαν ανάποδα, του έκαναν φάλαγγα, του τρύπαγαν την ουρήθρα με βελόνα χωρίς εν τέλει να το αποσπάσουν την ομολογία, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή. Μετά την αποτυχημένη απόπειρα, ακολούθησαν εκτεταμένε έρευνε από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Ελλάδα, οι οποίε οδήγησαν σε στοιχεία που ενέπλεκαν τον τότε πανίσχυρο Υπουργό Εσωτερικών και Άμυνα της Κύπρου, Πολύκαρπο Γιορκάτζη, γεγονό που οδήγησε στην παρέτησή του από την υπουργική θέση, φέροντα τον τότε πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση έναντι της Κούντας των Αθηνών. <σμουσίλια> Πώς ενεπλάγει η Κύπρος στην απόπειρα δολοφονίας του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Γιατί ο Πολύκαρπος Γιορκάτζης αναμίχθηκε στο σχέδιο δολοφονίας του δικτάτορα των Αθηνών. Γνώριζε ο Μακάριος για το σχέδιο εξόντωσης του Γεωργίου Παπαδοπούλου και ποιες ήταν οι συνέπειε μετά τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν την αποτυχημένη απόπειρα. Μαζί μας ο κύριος Τριαντάφυλλος Καπελαρής, δικαστής, δικαστής-ερευνητής. Κύριε Καπελαρή, ποιο ήταν ο Παναγούλης και ήταν η ταυτότητα αυτού του επίδοξου δολοφόνου του Γεωργίου Παπαδόπουλου και ποια ήταν η δράση του στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Ε, σας χαιρετώ κύριε Ιακώβου, αγαπητέ φίλε Χρήστο. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν γόνος μιας στρατιωτικής οικογένειας. Ο πατέρας του Βασίλειος Παναγούλης αποστρατεύτηκε από το ελληνικό στρατό με τον βαθμό του συνταγματάρχη. Είχε λάβει μέρος στους πολέμους του έθνους κατά το πρώτο τέρτο του 20ου αιώνα. Ο δε αδελφό του, ο μεγάλο, ο Γεώργιο Παναγούλη, ήταν υπολογαγό των καταδρομών και κατά τον χρόνο τον οποίο ομιλούμε, δηλαδή το 1967 υπηρετούσε ω υπολογαγό στι καταδρομέ και συγκεκριμένα στην μοναδική τότε μοίρα αμφιβείων καταδρομών του ελληνικού στρατού, τη γάμα μοίρα αμφιβείων καταδρομών, η οποία είχε ενέδρα το κέντρο εκπαιδεύσεω ειδικών δυνάμεων στη θέση Μεγάλο Μπεύκο κοντά στην κομμόπολη Νέα Πέραμο Αττική. Ο, ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν, είχε επίση ένα μικρότερο αδελφό τον Ευστάθιο Παναγούλη, μετέπειτα βουλευτή του Πασόκ και σήμερα διατελέσαντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος δε ο Αλέξανδρο Παναγούλη, κατά το χρόνο κατά τον οποίο εξέσπασε το στρατιωτικό κίνημα τη 21η Απριλίου, υπηρετούσε τη θητεία του στο 81ο Σύνταγμα Πεζικού στη Βέρεια. Από το 81ο Σύνταγμα Πεζικού στη Βέρεια, λιποτάχτησε στι 27 Μαου, κατέφυγε στην Αθήνα, φιλοξενήθηκε στα σπίτια διαδοχικά των φίλων του ε, Νίκου Λεκανίδη και Γιάννη Κλονιζάκη και εκεί ενεπνεύστηκε την ιδέα να δημιουργήσει μια ομάδα αντίσταση η οποία θα προσπαθούσε να ανατρέψει το στρατιωτικό καθεστώ. Ε, αυτή η ομάδα αντίσταση ονομάστηκε Ελληνική Αντίσταση και προσπάθησε να Παναγούλη να δημιουργήσει και ένα, μια ανένοπλη πτέρυγα την οποία ονόμασε Λαός, Η οποία αποδίδεται, το αρκτικό λέξον αυτό αποδίδεται είτε ω λαϊκό αντιστασιακό οργανισμό σαμποτάς, είτε ω λαϊκέ αντιστασιακέ ομάδε ο Παναγούλης όμως εστερεί το παντελώς εφοδίων, εκρηκτικών και οπλισμού. Σε διάφορες σκέψεις που έγιναν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 7 Μαΐου και 18 Ιουνίου, κατά το οποίο διέμενε στην Αθήνα, ε, κρυπτόμενος στα, στις οικίες αυτών των φίλων του, ε, συνέλαβε την ιδέα να κατέλθει στην Κύπρο, γιατί τότε ο αγώνας της ΙΟΚΑ ήταν νοπός και θεωρείται ότι η Κύπρος είχε παράδοση στο αντάρτικο πόλεων και ανθρώπου οι οποίοι θα μπορούσαν ε, να εκπαιδεύσουν και τον Παναγούλη και τυχόν συνεργάτε του στα εκρηκτικά. Άρα, βλέπουμε ότι ε, με την επιβολή τη δικτατορία στην Ελλάδα, είναι από του πρώτου εντό των ενόπλων δυνάμεων που διαφωνούν και αναπτύσσει μια αντιδικτατορική δράση. Ο πρώτο. Ο πρώτος, Έγινε αντιληπτό από τι μυστικέ υπηρεσίε τη Ελλάδα τότε. Όχι, δεν έγινε αντιληπτό κατά τη διαμονή του στην Αθήνα. Βεβαίω κηρύχθηκε λιποτάχτη. Λιποτάχτης. Ε, δεν έγινε αντιληπτό. Ε, οι οι, οι ελληνικέ αρχέ άσκησαν πίεση στον αδελφό του Γεώργιο Παναγούλη, υπολογαγό των καταδρομών. Γιατί πίστευαν ότι ο Αλέξανδρος Παναγούλη θα ερχόταν σε επαφή με τον αδελφό του. Να, υπε, να υπομνήσω εδώ ότι ο, η οικογένεια του Παναγούλη ήταν μια βενιζελογενή οικογένεια η οποία αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του κέντρου. Ο δε Αλέξανδρος Παναγούλης είχε διατελέσει γενικό στέλεχος της νεολαία της Ενώσεως Κέντρου, η οποία ονομαζόταν αρχικά ο ΝΕΚ, Οργάνωση Νεολαίας Ένωσης Κέντρου και αργότερα ΕΔΗΝ, Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία. Κατά χρόνια που μιλούμε λοιπόν, λίγο πριν από την ε, με, ε, πολιτιακή μεταβολή για τη, το πραξικόμενο της 21 η Απριλίου, η νεολαία της Ένωσης Κέντρου ονομάζεται ΕΔΗΝ. Παρακολουθήθηκαν διάφορα στελέχη της ΕΔΗΝ και ασκήθηκε, μπίεση και τέθηκε ο αδελφός του Γιώργος αυτό είναι ως το αποτέλεσμα ε, τον, περί το, τα μέσα του καλοκαιριού του 1967 ο, Γιώργος Γεώργιος Παραγούλης να ανεπετατεθεί από τη γάμα μοίρα αμφιβίων καταδρομών που υπηρετούσε στο Μεγάλο Πεύκο και να μετατεθεί σε μια ομάδα, μονάδα πεζικού του Εύρου. Από εκεί ο Γεώργιος Παναγούλης, ο οποίος ήταν και δεινός κολυμβητής, ε, διέσχισε κολυμπώντας τον Εύρο, πέρασε στην Τουρκία, διέσχισε την Τουρκία, και προσπάθησε να ζητήσει πολιτικό άσυλο σε κάποια χώρα. Έφτασε στη Συρία, από τη Συρία πέρασε στο Λίβανο και από το Λίβανο στο Ισραήλ. Εκεί στο Ισραήλ συνελήφθη από τι Ισραηλινέ αρχέ και παραδόθηκε στι ελληνικέ αρχέ. Η ομάδα αξιωματικών τη ελληνική Κύπρου μετέβη στο Ισραήλ, παρέλαβε τον Γεώργιο Παναγούλη και με το πλοίο του επιβατικού οχηματαγωγού Άννα Μαρία προσπάθησε να τον φέρει στον Πειραιά, στην Αθήνα. Λίγο πρωτού εισέλθει το πλοίο στο λιμάνι του Πειραιά, ο Γιώργο Παναγούλη, ο οποίο, όπω έχω πει προηγουμένω, ήταν και δεινό κολυμβητή, ε, έσπασε το φινιστρίνι του, τη, του, θαλαμίσκου τη καμπίνα στην οποία εκρατεί και προσπάθησε να διαφύγει κολυμπώντα. Έκτοτε χάνονται τα ίχνη του και είναι αγνοείται. Είναι άγνωστη η τύχη του. Ο Αλέξανδρος Παναγούλη, καταλαβαίνοντα ότι στην Αθήνα λήψη εφοδίων και λήψη καταλήλων γνώσεων δεν μπορούσε να πετύχει για πολλά πράγματα, Αποφασίζει να έρθει στην Κύπρο. Ωραία, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Ποιοι ήταν οι λόγοι και με ποια διαδικασία κατέληξε στην Κύπρο ο Παναγούλη. Οι λόγοι ήταν γιατί, είπαμε, η, 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 η Κύπρο είχε μια έγκλη τότε λόγω του αγώνα τη ΕΟΚΑ. Ε, θεωρείται ότι η Κύπρο έχει αναπτύξει ένα πρότυπο αντάρτικο πόλεων κατά τη διάρκεια του αγώνα τη ΕΟΚΑ και θεωρείται ότι στην Κύπρο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν κάποιον στι μεθόδου του Αντάρτικου Πόλεων. όπω αντιστοίχω οι Κύπροι φοιτητέ παραμονέ του αγώνα τη Ιώκα μετέφυσαν στην Κρήτη και εκπαιδεύτηκαν από του Κρήτε οπλαρχηγού, τον Παντουά και του άλλου στο Αντάρτικο των Βουνών. Έτσι, τη δεκαετία του 60 θεωρήθησαν οι Κύπροι αγωνιστέ οι δίμονε στο Αντάρτικο Πόλεων... Λόγω τη εμπειρία που είχαν αποκτήσει κατά τον αγώνα τη ΕΟΚΑ. Πώ έφτασε λοιπόν ο Παναγούλη στην Κύπρο. Ο Παναγούλη, μέσω των φίλων του, οι οποίοι ήταν φοιτητέ του Λεκανίδη και του Κλονιζάκη, γνώρισε μια κοπέλα η οποία υπηρετούσε στην Πάντιο. Η οποία φοιτούσε στην Πάντιο, συγγνώμη. Στην Πάντιο φοιτούσε και ο Χριστάκη Ζόπο από τη Γεροσκήπου, γιο του Επαρχιακού Γραμματέα του Ακέλ, Χαράλα Μπουζόπου. Ε, μέσω αυτή τη κοπέλα έγινε μια συνάντηση Χριστάκη Ζόπου και Παναγούλη και δέχτηκε ο Χριστάκη Ζόπο να του δώσει το διαβατήριο του. Ε, με αυτό το διαβατήριο λοιπόν ο Αλέκο ο Παναγούλη ταξίδευσε στην Κύπρο ο Ζώπο επικοινώνησε με τον πατέρα του στη Γεροσκύπου ε, για να προκειμένου να υποδεχτεί τον Παναγούλη. Έφτασε λοιπόν ο Παναγούλη στην Κύπρο, μετέβη στη Γεροσκύπου και συστήθηκε στο Χαράλαμπο Ζώπο, επαρχιακό γραμματέα τότε του Ακέλ, επαρχιακό γραμματέα μπάφου του Ακέλ τότε, ω δικηγόρο Αθηνών Αλέκο Αλεξίου, φίλο του γιού του, Ζωπο, του Χαράλαμπο Ζώπου, του Χριστάκη Ζώπου. Ε, εκεί στο, στην οικία Ζώπου, στη Γεροσκύπου, ο Παναγούλη διέμεινε μία εβδομάδα. Ε, ο Χριστάκη Ζόπο στην Αθήνα, όταν, ε, επειδή πρόκειται να κατέλθει και στην Κύπρο λόγω θερινών διακοπών, πήγε λοιπόν στην Κυπριακή Πρεσβεία και έκανε μια δήλωση απώλεια στο διαβατήριο του και έκανε έτσι να το νέο διαβατήριο προκειμένου να επανέλθει στην Κύπρο. Επειδή όμω και τότε και τώρα όμω ε, προνοεί ότι σε περίπτωση απώλεια διαβατήριου πρέπει να δηλωθεί στι ελληνικέ αρχέ ασφαλεία, ο Χριστάκη Ζόπο μετέβη στο τμήμα ασφαλεία Αθηνών και δήλωσε απώλεια του διαβατήριου του. Ε, εύκολα, ευχερό τότε οι ελληνικές αρχές διαπίστωσαν ότι κάποιος με το όνομα Χριστάκης Ζόπος και ποιώντας χρήση του διαβατηρίου με το όνομα Χριστάκης Ζόπος είχε ταξιδέψει στις 18 Ιουνίου 1967 από την Αθήνα για τη Λευκοσία. Ήταν πολύ εύκολο για τις Πάρα πολύ εύκολο. Ειδικά τότε, υπηρεσίες ασφαλείας να ανοιχνεύσουν ειδικά τότε που ήταν και οργανωμένες. Τη χρήση του διαβατηρίου. Βεβαίως. Ε, συνελήφθη ο Χριστάκης Ζόπος και εδώ υπάρχουν δύο εκδοχέ για το τι έγινε. Ο ίδιο ο Ζόπο σε μια εκπομπή, σε μια ταινία τεκμηρίωση, ντοκιματέρ όπω λέγεται στην καθομιλουμένη του Ρίκ το 1998, είπε ότι πέστη φρικτά βασανιστήρια μέσα στα κρατητήρια τη ασφάλεια. Δήλωσε ότι ο Παναγούλη του υφάρπαξε το διαβατήριο με τη βία, απειλώντα τον ότι θα εκτελούσε την οικογένειά του στην Κύπρο, η οργάνωσή του του Παναγούλη, και αναγκάστηκε να του το δώσει. Αλλά λέει ότι δεν κατέδωσε κανέναν άλλον από αυτού που τον έφεραν σε επαφή με τον Παναγούλη και ότι εν τέλει δραπέτευσαν από τα κρατήρια τη ασφάλεια, πήρε ένα ταξί, το οποίο άφησε για πλήρωτον και, και τρέχοντα μπήκε στην Κυπριακή Πρεσβεία, όπου ετέθη υπό την προστασία του τότε ακολούθου τη Κυπριακή Πρεσβεία και μετέπειτα Υπουργού Προεδρία και Υπουργού Εσωτερικών, Δίνου Μιχαηλίδη, του γνωστού Δίνου Μιχαηλίδη, ο οποίο τον Ντίνο Μιχαηλίδη τον πήγε με το αυτοκίνητο τη Κυπριακή Πρεσβεία στο αεροδρόμιο Αθηνών και το, τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο και με το αεροπλάνο αυτό ήρθε στην Κύπρο. Υπάρχει και άλλη εκδοχή βεβαίω. Υπάρχει η... ο αγώνα, η εφημερίδα Αγώνα, τότε εκφραστικών όργανο του τότε Υπουργού Εσωτερικών εξω, τη Κύπρου, του Πολύκαρπου Γιορκάζη, ανέφερε ότι επίτηδε οι ελληνικέ αρχέ ασφαλεία ε, μεθόδευσαν και σκηνοθέτησαν την τραπέζευση του Ζώπου, ότι ο Ζώπο συνεργάστηκε με τι ελληνικέ αρχέ ασφαλεία προκειμένου να μεταβεί στην Κύπρο και να του φέρει σε επαφή με τον Παναγούλη, για να ανακαλύψουν το έχνη του Παναγούλη. Ε, ο ίδιο ο Ζόπο στην ίδια ταινία τεκμηρίωση αναφέρει ότι όταν κατέβηκε στο αεροδρόμιο Λευκοσία από το αεροπλάνο, και ενώ καθόν χρόνων υπερίπτατο το αεροσκάφο τη Ρόδου ανα, ανακοινώθηκε ότι το αεροσκάφο θα γυρίσει στον πυράκι, γιατί αναζητείται κάποιο χρυστάκι ζώπο, και ότι τότε, ο, από ό,τι λέει ο Ζώπο, ο ίδιο ανέσαιρε μπιστόλι μπερέτα και απείλησε το πλήρωμα του αεροσκάφου προκειμένου να συνεχίσει στην Κύπρο. Ο δε Άγγλο κυβερνήτη του αεροσκάφου είπε ότι δεν επιστρέψει στην Αθήνα και θα επιστρέψει στην Κύπρο. Ο, αφού τα λέει αυτά, ο Ζώπο λέει ότι καθόν χρόνων αποβιβάστηκε στο αεροδρόμιο Λευκοσία, εκεί τον περίμεναν άνθρωποι του Γιορκάτζη, οι οποίοι τον μετέφεραν στο Γιορκάτζη, ο οποίο τον καθησύχασε και του είπε να είναι απολύτω ήσυχο και ότι δεν πρόκειται να έχει και να... καμία συνέπεια και δεν πρόκειται να υποστεί το παραμικρό. Η δε εφημερίδα Αγών, η οποία όπω είπαμε τότε ήταν εκφραστικό όργανο του Γιορκάτζη. Η ιδιοκτησία τη... του στενού του φίλου και συνεργάτη του Μπέργα ε, Του ήδη, του διατέλεσε το Υπουργού Πολάκη. Η εφημερίδα Αγωνέ έγραφε την επόμενη μέρα τη αφήξεω του Ζόπου στην Κύπρο ότι η ελληνική ασφάλεια άφησε το Ζόπου να κατέλθει στην Κύπρο προκειμένου να ανακαλύψει τα έχνη του Παναγούλη. Ε, Καθόλου χρόνο λαμβάνουν όλα χώρα όλα αυτά στην Αθήνα και στην Κύπρο με τον Χριστάκι Ζόπο. Ο Παναγούλη, ε, αφού διαμένει μία εβδομάδα στην οικία του Χριστάκι Ζόπου, στην οικία του πατέρα του, του Χριστάκι του Χαράλαμπου Ζόπου στη Γεροσκήπου, φεύγει από τη Γεροσκύπου και έρχεται στη Λευκοσία όπου φιλοξενείται προσωρινά από τον Ανδρέα Χριστοδουλίδη, ο οποίο μετέπειτα, για όσου γνωρίζουν, διετέλεσε διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και υπήρξε στενό συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου κατά τα πρώτα χρόνια τη κυβέρνηση Πασόκ στην Ελλάδα. Ε, ο Ανδρέας Χριστοδουλίδη όμω, επειδή αντιλήφθηκε να παρακολουθείτε, μάλλον από άνδρε του, του, κλιμακίου τη ελληνική στη Λευκοσία, ε, ήταν, ήταν πολύ πιθανόν αυτό ναι. Πάρα πολύ πιθανόν. Οπωσδήποτε είδαμε μετά τι σύλληψει όπου οι ελληνικέ αρχέ είχαν τεθεί στα ίχνη του Παναγούλη. Ε, Παράδεσαν τον Παναγούλη στον δικηγόρο τότε Ανδρέα Παναγιώτου. Ο Ανδρέας Παναγιώτου ήταν αγωνιστή τη ΕΟΚΑ, στενό φίλο του Πολυκαρπού Γιωρκάτζη και ήταν ένα εκ των ιδρυτικών στελεχών και συνάμα στελεχών τη λεγόμενη ΕΑΔΕ. Yeah, η ΕΑΔΕ ήταν μια κυπριακή οργάνωση που τα αρχικά τη σημαίνουν Επιτροπή Αποκατάσταση της Δημοκρατία στην Ελλάδα. Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι επρόσκυντο στη μακαριακή κέντρο αριστερά και ήταν τη επιρροή του τότε βουλευτή του Πατριωτικού μετόπου και μετέπειτα αρχηγού τη ΕΔΕΚ Βάσου Λησαρίδη, με επικεφαλή τον Τάγκη Χατζηδημητριού, διατελέσαντα ε, ε, γραμματέα τη ΕΔΕΚ. Συνέπηξαν αυτή την ομάδα από την υπομένη τη επιβολή τη δικτατορία και έβαλαν ω στόχο την ανατροπή τη δικτατορία στην Ελλάδα. Ήταν μάλιστα κακά τα ψέματα οι μόνοι στην Κύπρο που ανέπτυξαν αντιδικτατορική φρασιολογία και δράση. Έκαναν πορείε, συνεπλάκησαν με μέλη εθνικιστικών οργανώσεων στην Κύπρο. Είχαμε διάφορα επεισόδια. Ένα από τα στελέχη αυτή τη οργάνωση ήταν και ο Ανδρέα Παναγιώτου, δικηγόρο και φίλο του Γιορκάζη. Ο Παναγιώτου φιλοξένησε στην οικία του το μπαναγούλι και το τι διαδραματίστη. Το έχουμε σε μια πρωτογενή πηγή, μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Ανδρέας Παναγιώτου στο γνωστό δημοσιογράφο και ερευνητή Μακάριο Δρουσώτη. Ο οποίο Μακάριος Δρουσώτη την περιλαμβάνει στο βιβλίο του, Η εισβολή τη Χούντα στην Κύπρο. Εκεί ο Παναγιώτου λέει ότι όταν επέστρεψε περί τι αρχέ Ιουλίου, ε, αφού συνελήφθη ο Ζόπο, ο Πολύκαρπο γιατί ανοίγουμε μια παρέθεση, γιατί έτσι δεν είναι η ιστορία. Εδώ φτάνουμε σε έναν ωριακό σημείο, κύριε Καπελαρή. Είναι γνωστά τα γεγονότα και έχουν ξεκαθαρίσει ότι από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος Παναγούλη φεύγει από την Ελλάδα, έρχεται στην Κύπρο. Οι μυστικέ υπηρεσίε τη Ελλάδο εύκολα εντοπίζουν τα ίχνη του και ήταν θέμα χρόνου πότε θα τον εντόπιζαν και τον ίδιο. Από εδώ και πέρα όμω αρχίζει ένα άλλο κεφαλαίο το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Πότε και κάτω από ποιε ηθίκε ο Αλέξανδρο Παναγούλη έρχεται σε επαφή με τον ισχυρό άνδρα τη διαγυβέρνηση Μαγαρίου, εκείνη την εποχή στην Κύπρο, τον υπουργό εσωτερικών και αμήνη, Πολύκαρπο Γιορκάζη. Μάλιστα. Όπω αναφέρει ο τότε επικεφαλή του τμήματο Ανεχτεύσεω Λευκοσία, Φανή Δημητρίου, στο γνωστό βιβλίο του για τα εγκλήματα τη δεκαετία του 1960. Περί τα αρχέ Ιουλίου 1968, ο Πολύκαρπο Γιορκάκη του τον πήρε και μετέβησαν στο γραφείο του διοικητή του κλιμακίου τη ελληνική Κύπρου στην Κύπρο, Σιδερίδη. Εκεί ο Σιδερίδη τον ενημέρωσε ότι κάποιο επικίνδυνο, κατά τη φρασιολογία του, κομμουνιστή και αναρχηγό, σε σημασμένο, επωνόματι Αλέξανδρο έχει έλθει λάθρα στην Κύπρο και, και ότι η ελληνική Κύπτονα ζητά. Ζήτησε μπροστούτα τη συνεργασία του φανή Δημητρίου και τη υπηρεσία του. Ε, αφού έγινε αυτό. Ο Φανή Δημητρίου δημιούργησε ένα κλιμάκι των αστυνομικών με επικεφαλή τον ανώτερων υπαστι... ανώτερο υπαστηνόμο Νεόφυτο Σοφοκλαίου, προκειμένου να ανακαλύψει τον Παναγούλη. Ε, Στι 16 Ιουλίου, ο Σιδερίδη ενημερώνει τον Φανή Δημητρίου ότι κατά πληροφορία τη ελληνική ΚΥΠ, ο Παναγούλη κρύβεται στο σπίτι του Χαράλα Μπουζόπου στη Γεροσκύπου. Ε, ο Φανή Δημητρίου διοργάνωσε εν επιχείρηση με επικεφαλή τον Νεόφυτο Σοφοκλέου. Η οποία μετέβη στο σπίτι του Χαράλα Μπουζόπου, αλλά διαπίστωσε ότι ο Παναγούλη δεν ήταν εκεί. Βρήκε όμω το ημερολόγιο τη αραβωνιαστική του Χριστάκη Ζώπου, ε, το οποίο, στο οποίο ημερολόγιο καταγραφόταν ότι ο Παναγούλη είχε φύγει από τη γεροσπίκη που για τη Λευκοσία κατά τι παρελθούσε ημέρε. Στη Λευκοσία, ο Παναγούλη, ο οποίο όπω είπαμε φιλοξενούσε στην οικία του Αντρέα Παναγιώτου, ε, είχε επαφέ. Ο Αντρέα Παναγιώτου τον έφερε σε επαφή με, με, δύο στελέχη τη του Ανδρέα Μακρίδη και Μιχάλη Κουδουνάρη. Ο Μιχάλης Κουδουνάρη, άνθρωποι, πολύ στενοί συνεργάτε του Πολύκαρπου Γιορκάτσι, ήταν ο επικεφαλή του κλιμακίου τη Κυπριακή Σκύπ στην Κερίνια. τον σύστησαν ω Αντώνη Χριστοδούλου και μαζί με τον Παναγιώτου, ο Παναγούλη έκανε διάφορε επαφέ τόσο με τον Κουδουνάρη και τον Μακρίδη, όσο και με άλλου, κυρίω μέλη και τη στις 16 Ιουλίου του 1968, την ίδια μέρα που ο Σιδερίδης ενημέρωνε τον Φανή Δημητρίου ότι ανα... εντοπίστηκε ο Παναγούλης στην Κεροσκήπου, ο Παναγούλης είχε μεταβεί μαζί με τους Μακρύδη Κουδουνάρη και Παναγιώτου στην Κερίνια για φαγητό. Κατά την επιστροφή, ο, όπως αναφέρει σε δική του μαρτυρία σε μια ανάλογη έρευνα του περιοδικού περιοδικού του συγκροτήματος Δίας το 1994, ο, ο, Α... ο Ανδρέας ανα... ο... ο Παναγούλης στο αυτοκίνητο που επέβαινε μαζί με αυτόν, το αποκάλυψε ότι ήταν ο Αλέξανδρος Παναγούλη, ο οποίο καταζητείται από τι ελληνικέ αρχέ και ότι βρίσκεται στην Κύπρο προκειμένου να κάνει αντιστασιακή δράση κατά του Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με την εκδοχή του Μακρίδη, μετά που επέστρεψε με τον Παναγούλη στη Λευκοσία, μετέβη στο Γιορκάτζι και του ανέφερε σχετικώ με τον Παναγούλη. Ο Δε Γιορκάκης τον προέστρεψε να συναντηθεί και ο ίδιο με τον Παναγούλη, χωρί όμω ο Παναγούλη να γνωρίζει ότι πρόκειται περί του Υπουργού Εσωτερικών Πολύκαρπου Γιορκάτζι. Πράγμα το οποίο έγινε. Ο Ανδρέας Παναγιώτου αναφέρει ότι μετά που έγινε η έρευνα στο σπίτι του Χαράλα Μπουζόπου και δημοσιεύτηκε η επικήρυξη του Παναγούλη με τα χαρακτηριστικά του Παναγούλη, ε, ευνηδιάστηκε και ενημερωνόμενος και καταλήλως από τους δύο αυτούς άντρες της Κύπτου, Σκουδουνάρη και Μακρύδη, κατάλαβε ότι ο κλειός φύγει γύρω του και αποφάσισε να φυγαδεύσει τον Παναγούλη. Οδήγησε λοιπόν τον Παναγούλη στον τότε επικεφαλή τη ΕΑΔ, Τάκη Χάζη Δημητρίου. Ο Τάκη Χάζη Δημητρίου, όπω αναφέρει σε δική του κατάθεση στα πλαίσια αυτών των ερευνών, των ερευνών του, περιοδικού και του ντοκιματέρ για το, του, ΡΙΚ, ε... οδήγησε τον Παναγούλη στο γραφείο του τότε στελέχου τη ΕΑΔ και γνωστού ηθοποιού Νίκου Σαφκάλη. Ο Παναγούλη από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και που έφυγε από την Κύπρο, τέλη Ιανουαρίου του 1968, από τα τέλη Ιουλίου του 1967. Μέχρι και που έφυγε από την Κύπρο τα τέλη Ιανουαρίου 1968, ε, προηγουμένως όπου ανέφερα 1968 εκ παραδρομής, Ιούλιος του 1967 εννοούμε, ε, έμενε στο γραφείο του, ή στην οικία του ηθοποιού και στελέχου της ΕΑΔΕ Νίκου Σαφκάλη. Έτσι γίνεται η πρώτη έμεση επαφή του Γιωρκάτζη με τον Παναγούλη. Το πώς γίνεται η άμεση επαφή έχει την ιστορία της. Ε, περί τα τέλη Αυγούστου του 1967, ο Γιορκάκης ειδοποιεί τον Φανή Δημητρίου να σταματήσει να ασχολείται με τον Παναγούλη και το, το θέμα θεωρείται ελίξαν. Ο, σύμφωνα με την εκδοχή του Φανή Δημητρίου, ο Γιορκάκης του έδωσε τέτοια εντολή γιατί έφτασα στα αυτιά του Φανή Δημητρίου πληροφορίε ότι ο Παναγούλη είχε μεταβεί στην Κερίνια με στελέχη τη ΚΙΠ στενού συνεργάτε του Γιορκάτζη και ενημέρωσε σχετικό του Γιορκάτζη. Ιορκ, το Οπότε ο Γιορκάτζη του απάντησε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν και να κλείσει την υπόθεση Παναγούλη. Μετά το φθινόπωρο του 1967 έλαβαν χώρα τα γνωστά τραγικά γεγονότα με τι τουρκικέ προκλήσει, την επιχείρηση κοφίνου και την αναχώρηση τη ελληνική μαναρχία. Το θέμα Παναγούλη τέθηκε για λίγο στο ψυγείο, όπω λέμε στην καθομιλουμένη. Ο Παναγούλη όμω, ο οποίο ήδη είχε διανύσει κάποιο χρονικό διάστημα, κάποιου μήνε στην Κύπρο, να δρανεί, όπου εκρυβόταν και όπου απλώ έβγαινε έξω τα βρέδια, συναντιόταν με στελέχη τη ΕΑΔΕ και δεν γίνονταν κανένα μέτρο το οποίο να προωθήσει τους σχεδιασμούς του ε, σχεδιασμού του, αισθανόταν πάρα πολύ άβολα. Πίεζε λοιπόν τους, τον Ανδρέα τον Παναγιώτου με τον οποίο διατηρούσαν επαφέ, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη τη ΕΑΔΕ να γίνει κάτι προκειμένου να φύγει από την Κύπρο και να μεταβεί στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον λόγο ε, πήρε πρωτοβουλία ο Τάκη Χάτζη Δημητρίου και μαζί με τον Βάσο Λυσαρέδη μετέφυσαν στο, στο προεδρικό μέγαρο, όπου ο Βάσο Λυσαρέδη έθεσε το ζήτημα Παναγούλη στον Μακάριο και ζήτησε από τον Μακάριο να, δω, να δώσει εντολή να εκδοθεί διαβατήριο ε, στον Παναγούλη προκειμένου να φύγει από την Κύπρο. Ο Μακάριο, ο οποίο ήταν βεβαίω ενημερωμένο για το θέμα Παναγούλη, αλλά δεν ήξερε και πολλά και κυρίω δεν ήξερε ότι ο Παναγούλη βρισκόταν στην Κύπρο εκείνη την εποχή, αποφάσισε να του δοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο μία χρήσεω, το λεγόμενο Λεσέ Πασέ. Αυτό έγινε την 26η Ιανουαρίου, αυτή η συνάντηση Λισαρίδη με τον Μακάριο, έγινε την 26η Ιανουαρίου 1968. Ο Μακάριο μετά αυτήν την απόφαση ενημέρωσε σχετικώ τον Γιορκάτσι. Ε, μέσω τον, του δικτύου επαφών του Γιορκάτσι ενημερώθηκε ο Ανδρέα ο Παναγιώτου να μεταβεί με τον Παναγούλη την επόμενη μέρα, Σάββατο 28 Ιανουαρίου 1968, στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να λάβει το διαβατήριο ο Γιωργκάτζο μετά που δέχτηκε την εντολή Μακαρίου έστειλε ένα, μια, σημείωμα στον τότε διοικητή τη ΚΥΠ, Ανδρέα Ρίγα, με το οποίο του έλεγε ότι πρέπει να εκδοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο για τον καταζητούμενο Παναγούλη προκειμένου να φύγει από την Κύπρο, γιατί αυτή είναι η εντολή του Μακαριωτάτου, ο οποίο πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεφορτωθεί η Κύπρο στον Παναγούλη. Η απόπειρα δολοφονία του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη το 1968 και η εμπλοκή της Κύπρου στην όλη υπόθεση. Κύριε Καπελαρή, έχουμε δει ότι αποφασίζεται σε κάποια στιγμή να εκδοθούν ταξιδιωτικά ταξιωτικά έγγραφα από την Κυπριακή Κυβέρνηση προς τον Αλέξανδρο Παναγούλη προκειμένου να φύγει από την Κύπρο. Ιδιαίτερα όταν ο Μακάριος ενημερώθηκε ότι ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν ήδη στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε πλέον να μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Πότε ο Αλέξανδρος Παναγούλης συλλαμβάνει το σχέδιο δολοφονίας του Γιώργιου Παπαδοπούλου, με ποιου το επεξεργάστηκε και πότε τελικά φεύγει από την Κύπρο. Την επόμενη της εντολής Μαγαρίου, την, 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 η οποία δόθηκε στις 26 Ιανουάριου, την 27η Ιανουάριου δηλαδή, η μέρα μερα Σάββατο, ο Παναγούλης, επισκέπτεται μαζί με τον, με τον Χατζη Δημητρίου το Υπουργείο Εσωτερικών. Εκεί θα παραλείψω να πω λεπτομέρειε για το τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, το ζητούμενο είναι ότι μετά από κάποιε μικροπεριπέτειε, ο Παναγούλη συναντάται με τον Γιορκάτσι. Εκεί ο Γιορκάτσι του λέει ότι, αφού κάνει στην αρχή τον έκπληκτο και του λέει ότι εσύ είσαι ο Παναγούλη και πώ δεν σε βρίσκουμε τόσο καιρό κτλ. κτλ. Εκεί του ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε να του δοθεί ταξιδιωτικό έγγραφο μια χρήση προκειμένου να φύγει για την Βηρητό. Ο Παναγούλη πίεσε τον Γιορκάτζη, ε, λέγοντα ότι προτίθεται με την οργάνωσή του να κάνει διάφορε αντιστασιακέ ενέργειε στην Ελλάδα κατά τη δικτατορία, κυρίω των δολιοφθορών, σαμποτάζ, να μεταβεί αρχικά στην Ευρώπη και ότι θέλει κάποιον διαβατήριο αντί για ταξιδιωτικό έγγραφο μία χρήση, προκειμένου να διακινείται ελεύθερα μετά, σύμφωνα με όσα διηγείται ο ίδιο ο Παναγούλη στην εφημερίδα Τα Νέα των Αθηνών το 1975, μετά την αποκατάσταση τη Δημοκρατία, ε, διεξήχθη διαλογή συζήτηση με τον Γιορκάζη, κατά την οποία έπεισαν τον Γιορκάζη να του εκδοθεί Κυπριακό διαβατήριο αντί για ταξιδιωτικών εγγραφών μια χρήση. Μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίε, ο Γιορκάτζη, ο οποίο θεωρούσε ότι οι μικρέ ενέργειε δολιοφθορών δεν μπορούν να θίξουν το καθεστώ τη 21η Απριλίου και ότι ένα καθεστώ το χτυπά, να χτυπήσει το κεφάλι, πρότεινε στον Παναγούλη να σκοτώσει τον Παπαδόπουλο. Δηλαδή η ιδέα περί δολοφονία του Παπαδόπουλου, σύμφωνα με τι πηγέ, αποδίδεται στο Γιορκάτζη. Την οποία ιδέα ενστερνίστηκε, βεβαίω ο Παναγούλη. Πράγματι, ο Γιορκάτζη εκδίδει διαβατήριο στον Παναγούλη με το όνομα Μάριο Ανδρέου και την επόμενη μέρα Προφανώ εκεί έγινε και η συναλλαγή. Δηλαδή, για να σου εκδώσω διαβατήριο, θα πρέπει να προχωρήσει με αυτήν την εκδοχή τη δολοφονία του Παπαδόπουλου. Ο Παναγούλη δεν ομιλεί περί συναλλαγή. Ο Παναγούλη μέχρι το τέλο τη ζωή του έπινε νερό στο όνομα του Γιορκάτζη και λέει ότι απλώ έπεισαν τον Γιορκάτζη, ξύπνησε μέσα στο Γιορκάτζη, είναι ο παλιό επαναστάτη τη ΕΟΚΑ. Θεώρησε τον Παπαδόπουλο ο Γιορκάτζη επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα και για την Κύπρο και είπε στον Παναγούλη ότι καλό ήταν να βγάλει από τη μέση. Και ότι αυτή η απόφαση ήταν προϊόν σύμπτωση βουλήσεων και απόψεων Γιορκάτζη Παναγούλη. Με βάση αυτό το Κυπριακό Διαβατήριο, στι 28 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, ο Παναγούλη φεύγει ω Μάριο Ανδρέου και μεταβαίνει αρχικά στη Βηρητών και από εκεί στη Ρώμη. Όπου εγκαθίσταται σε διαμέρισμα ε, μαζί με το ηγετικό στέλεχο τη Νεολαία τη Ένωση Κέντρου Νίκο Νικολαίδη, σε διαμέρισμα που του παρέχει το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το οποίο στο Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του παρέχει και γραφεία, προκειμένου να κάνουν τι δουλειέ του. Εκεί λοιπόν ο Παναγούλη από τη Ρώμη μεταβαίνει σε διάφορα σημεία τη Ευρώπη, και έρχεται επαφέ με διάφορα και με διάφορου κύκλου Ελλήνων Αντιστασιακών και κυρίω μέλη του ΠΑΚ. Σύμφωνα με τι πηγέ και τι πληροφορίε, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 1968 και Μαΐου 1968, συναντήθηκαν τρει φορέ με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο Παρίσι. Μετά την αναχώρηση του Παναγούλη και την άφηξη του στη Ρώμη, φεύγει απεσταλμένο του Γιορκάτζη για τη Ρώμη και ο Ανδρέα Παναγιώτου. Εκεί καταστρώνει ένα σχέδιο δράσεω με τον Παναγούλη το οποίο ε, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ε, συγκεκριμενοποιήσουν σε σχετική συνάντηση Γιωργκάκη Παναγούλη. Ε, ε, το Μάιο του, στις 9 Μαΐου συγκεκριμένα του 1968, με πρόσχημα ανιδιωτική επίσκεψη στο Λονδίνο, ο Γιωργκάκης κάνει στάση στη Ρώμη και συναντάται με τον Παναγούλη. Πηγαίνει μετά στο. κάνει στάσει στο Παρίσι. Με συγχωρείτε, κάνει στο Παρίσι και συναντάται με τον Παναγούλη στο Παρίσι. στις 9 Μαου. Φεύγει από το Παρίσι, πάει στο Λονδίνο και μέσα Μαου, περί τη 14 Μαου, ο Γιορκάλης ε επιστρέφει στην Αθήνα. Στι 14 Μαου έχει μεταβεί στην Αθήνα και ο Παναγούλη με τον Κυπριακό Διαβατήριο Μάριο Ανδρέου. Στι 20 και 21 Μαου γίνονται δύο στάσει. Σκα... Χωρί όμω να γίνει αντιληπτό από τι Ελλαδικέ Αρχέ ότι ήταν α, ψεύτικο το διαβατήριο. Αυτό θα το δούμε. Έχει γι' αυτό ένα παρασκήνιο. Ε, το ζητούμενο είναι το ιστορικό γεγονό είναι ότι στι 20 και 21 Μαου ο Πολύκαρπο Γιορκάτζη συναντάται η μυστικά εγκόγνητο, όπω λέγεται, με τον Παναγούλη στο σπίτι του Γιάννη Κλονιζάκη, στον προφήτη Ηλία Πανγκρατίου. Με διάφορος, Η συνάντηση αυτή, η μεθόδευση έγινε με διάφορου τρόπου, οι οποίοι δεν, δεν νομίζω να απασχολούν του τηλεθεατέ μα αυτή τη στιγμή. Το... Ο Παναγούλη ο Γιωργάκη Πρωτού ήταν με τον Παναγούλη. Είχε ε, μερικέ συναντήσει με τον διοικητή τη τότε ελληνική ΚΙΠ, συνταγματάρχη Χατζη Πέτρο. Κατά συναντήσει αυτέ, ο Γιωργάκη κατά την προσφυλή του συνήθεια μαγνητοφωνούσε τον Χατζη Πέτρο με ένα μικρό μαγνητοφωνάκι το οποίο είχε πάντα μαζί του και μαγνητοφωνούσε διάφορου. Ο Παναγούλη στη συνέντευξη του στα νέα, για την, οποία προναφέραμε, λέει ότι όταν ο Γιωργάκη τον συναντούσε, του επεδείκνε το μαγνητόφωνο με τα προϊόντα τη μαγνητοφώνηση και έκανε σαν μικρό παιδί, λέει ο Παναγούλη. Σύμφωνα όμω με ελληνικέ πηγέ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την άποψη του τότε συμβούλου του Υπουργού Δημόσια Τάξη τη Ελλάδα Ιωάννη Λαδά, του γνωστού συγγραφέα και δικηγόρου Κωνσταντίνου Πλεύρη, η οποία άποψη περιέχεται στο βιβλίο που εξετάζει ο Πλεύρη για τα παρασκήνια τη 21η Απριλίου, ένα αγκοδέστατο βιβλίο. Η, ο Παναγούλη, άμα τη αφήξη του από τη Ρώμη, ήδη που βρισκόταν, είχε εντεθεί υπό παρακολούθηση των ελληνικών αρχών. Άμα τη αφήξη του στην Αθήνα στι 14 Μαου του 1968 ετέθηνε επίση υπό διακριτική παρακολούθηση των ελληνικών αρχών, είχαν εντοπιστεί οι συνεργάτε του και είχαν τεθεί και αυτοί από παρακολούθηση, ειδικότερα η Λεκανίδη, Κλονιζάκη, Ζαμπέλη και Ελευθέριος Βεριβάκη, ε, ότι ο, ο, κατά τι συναντήσει του είναι Χατζιπέτρου παρουσιαζόταν το φαινόμενο ο Γιωργκάτζη να μαγνητοφωνεί τον Χατζηπέτρο μεν, αλλά αυτό να είναι γνώση του Χατζηπέτρου και αργότερα άνδρε τη ελληνική να παρακολουθούν τον Γιωργκάτζη. Όπω επίση να παρακολουθούν την ελληνική πρεσβεία αλλά και τι οικίε των φίλων του Παναγούλη. Δηλαδή οι πληροφορίε δίστανται. Ο Παναγούλη θεωρεί ότι ο Γιωρκάτζη μαγνητοφωνούσε τον Χατζιπέτρον και ότι οι συναντήσει του 20 και 21 Μαου στην Αθήνα έγιναν υποπέπλο μυστικό. Ε, αυτό, αυτό βέβαια έχει κάποια λογική, διότι μιλούμε για απόλυτα μυστική δράση και σε τέτοιε περιπτώσει, επειδή κανεί δεν αποκαλύπτεται πλήρω, οι εκδοχέ ε, δίνουν και παίρνουν, έτσι. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ την απόλυτη αλήθεια. Εμεί οφείλουμε να αναφέρουμε τι διάφορε εκδοχέ. Να προχωρήσουμε όμω να δούμε πότε αρχίζει να εκπονείται το σχέδιο δολοφονία του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Μάλιστα. Επιστρέφει λοιπόν μετά τη στάση στην Αθήνα, επιστρέφει ο Γιωργάκη στην Κύπρο και ο Παναγούλη επιστε... φεύγει από την Αθήνα. Και στι 17 Ιουνίου, αφού κάνει διάφορε επαφέ και αναπτύσσει την οργάνωσή του την Ελληνική Αντίσταση, επιστρέφει στη Ρώμη στι 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί με τον Γιωρκάτζη στην Αθήνα, στι 29 Ιουνίου 1968, ο Παναγούλη μαζί με τον συνεργάτη του Νίκο Νικολαίδη μεταβαίνουν από τη Ρώμη και έρχονται στη Λευκοσία. Εκεί του παραλαμβάνουν άνθρωποι του Γιωρκάτζη και του οδηγούν προ διαμονή στο ξενοχείο τότε τη Λευκοσία Ελση, ιδιοκτησία του στενού φίλου του Γιωρκάτζη, κλεάνθη Ναύτη. Σε αυτό το ξενοχείο φιλοξενούνται κατά καιρού διάφοροι Ελλαδίτη αξιωματικοί και αξιωματούχοι, και εκεί φιλοξενείται ο Παναγούλη. Ε, ο Παναγούλη διαμένει στην Κύπρο από τι 29 Ιουνίου μέχρι και τι 11 Ιουλίου. Ε, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ε, παρακολουθεί μαθήματα κατασκευή και ε, μαθήματα ε, ε, εκρηκτικών υλών και μαθήματα κατασκευή ναρκών, βομβών και. Άρα εκπαιδεύεται στι ζωλιοφθορέ. Στι από το στενό τότε συνεργάτη του Γιορκάτζη, Κυριάκο Πατατάκο, ο οποίο υπήρξε αγωνιστή τη ΕΟΚΑ και στενό φίλο του Γιορκάτζη. Ο Πατατάκο τα λέει αυτά επίση σε συνέντευξη του στο προαναφερθέν βιβλίο του Μαγάριου Δρουσότη, Η εισβολή τη Χούντα στην Κύπρο. Αφού εκπαιδεύονται, ο Πατατάκο μεταβαίνει μαζί με τον Γιορκάτζη Παναγούλη σε μια μυστική αποθήκη εξοπλισμού, την οποία διατηρούσε ο Γιορκάτζη και η οποία δεν ήταν καταχωρισμένη ούτε στα αρχεία τη Εθνική Φρουρά ούτε οποιασδήποτε άλλη υπηρεσία ασφαλεία. Ήταν αποτελούσε μια ιδιωτική αποθήκη του Γιορκάζη, στην οποία υπήρχαν όπλα και εκρηκτικέ ύλε. Εκεί ο Παναγούλη παίρνει μαζί του αριθμό εκρηκτικών υλών. Στι 11 Ιουλίου φεύγει και πάει στη Ρώμη, από όπου στι 17 Ιουλίου επιστρέφει στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί το σχέδιό του στην τελική ευθεία. Το σχέδιο προέβλεπε το εξή. Ε, Εξώπια εκρηκτικά τα οποία πήρε ο Παναγούλη μαζί του και τα οποία θα έβαζε στην Ελλάδα με διάφορου τρόπου, ε, θα αποστέλλονταν επίση εκρηκτικά με το διπλωματικό σάκο τη Κυπριακή Πρεσβεία, θα τα παραλάμβανε ο Ντίνο ο Μιχαηλίδης. Θα, και ένα συνεργάτη του Παναγούλη, ο γνωστό ο, ο προαναφερθή Νίκο Λεκανίδη, θα πήγαινε και θα τα έπαιρνε. Ε, η απόπειρα είχε οριστεί να γίνει για τι 15 Αυγούστου ή για τις 16 Αυγούστου. Γι' αυτόν τον λόγο ε, ο Γιωρκάκης θα φόρτωνε 20 όπλα και ποσότητα εκρηκτικών στο αυτοκίνητο τύπου Μερσεντέ του προαναφερθέντο φίλου του ξενοδόχου Κλεάνθη Ναύτη, ο οποίο Κλεάνθη Ναύτη θα επιβαζόταν στο πλοίο τη γραμμή που έκανε τη διαδρομή Μπλεμεσό Πυρεά, θα αποβιβαζόταν στον Πυρεά και εκεί θα παραλάμβανε το αυτοκίνητο Μερσεντέ οι συνεργάτε του Παναγούλη, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τα σχέδια του. Ε, το ένα σκέλος έγινε. Πράγματι συσκευάστηκαν εκρηκτικά, τα συσκευάσε ο Πατατάκος στη, στο διπλωματικό σάκο της Κυπριακής Πρεσβείας και τα απέστειλε στην Αθήνα. Εκεί ο, ο Νίκος Λεγανίδης, στενός συνεργάτης του Κανα, δύο φορές μετέβη στην Κυπριακή Πρεσβεία και παρέλαβε αυτά τα εκρηκτικά. Κατά τη μαρτυρία Μπλεύρη, άνδρες της ελληνικής ΚΥΠ, Καθόλου χρόνο ο Λεκανίδης παραλάμβαναν τα εκρηκτικά, τον παρακολουθούσαν έχοντα συσκευάσει ένα βαν υποτιθέμενη εταιρεία Ανθέων σε συνεργείο Παρακολουθήσεων και τον παρακολουθούσαν. Και ήξεραν πάντα τα εκρηκτικά. Με βάση το ζητούμενο είναι ότι τα εκρηκτικά φτάνουν στο Παναγούλη. Ο Παναγούλη αποφασίζει μετά από ε, διάσκεψη με τους συνεργάτες του συνεργάτε του αντί για τι 15-16 Αυγούστου να κάνει την απόπειρα κατά του Παπαδόπουλου στις 13 Αυγούστου για να συνδεθεί η απόπειρα, για να ρίξει τα στάτη στα μάτια των αρχών ασφαλεία και να συνδεθεί η απόπειρα με βασιλικού κύκλου, γιατί ο αριθμό 13 ήταν ο τυχερό αριθμό του βασιλιά Κωνσταντίνου τότε. Μέχρι σε αυτό το σημείο αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη επεξεργάζονται την ιδέα απόπειρα δολοφονία του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Υπήρχε όμω μέχρι σε αυτό το σημείο συγκροτημένο σχέδιο για το πότε, πού και πώ θα δρούσαν. Υπήρχε ό,τι είχε συμφορθεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια τη παραμονή του Παναγόλη. Άρα Λιών το σχέδιο ήταν α, άρτια οργανωμένο, τουλάχιστον έτσι φαινόταν, από την Κύπρο. Δεν πήγαν τα εγκριτικά και μετά έγινε ο σχεδιασμό του χρονικού σημείου και του τόπου στο οποίο θα γινόταν η απόπειρα δολοφονία του Παπαδόπουλου. Άρτια οργανωμένο δεν θα το λέγαμε, μάλλον αραστεχνικά οργανωμένο δεν ήταν, αλλά πράγματι ο σχεδιασμό έγινε στην Κύπρο. Απόδειξη του είναι ότι εκτό από την απόπειρα του βόμβα κάτω του Παπαδόπουλου θα έμπαιναν σε διάφορα σημεία των Αθηνών βόμβε και θα κυκλοφορούσαν 2.000 προκηρύξει, οι οποίε θα δίδονταν και στα, ξένα, πρακ... στα πρακτορία του ξένου τύπου, στα οποία θα αναφερόταν ότι έγινε αλυσίδα του λιοφθορό στην Ελλάδα, ότι μπήκαν πυρκαγιέ σε βουνά, ότι έγιναν διάφορε εκκλήξει σε στρατιωτικέ και Για να δημιουργηθεί χαοτικό περιβάλλον. Για έτσι. να περιβάλλον και, και να, και να... Και να... Και να, κλονιστεί, κλονιστεί το καθεστώ. Ναι. Μάλιστα, αυτέ οι προκηρύξει τυπώθηκαν από τον Μιχάλη Κοδουνάρη στα γραφεία τη Κυπ και Ρήνια. Ναι. Yeah. Κάποιε αυτέ τι προκηρύξει την ημέρα κατά την οποία έγινε η απόπειρα κατά του Παδόπουλου δημοσιεύτηκαν στο γαλλικό πρακτορ και βεβαίω παρουσίαζαν πράγματα τα οποία δεν είχαν λάβει η χώρα. Αλλά ε, ε, θεωρώντα ότι ο σχεδιασμό θα πετύχαινε, οι προκλήσει αυτέ κυκλοφόρησαν. Ε, Από εδώ και πέρα, πρέπει να δούμε τι λεπτομέρειε που οδήγησαν απόπειρα. Στην, απόπειρα, στην αποτυχημένη απόπειρα. Ο Παναγούλη μαζί με του και Ζαμπέλη στι 5 και 6 Αυγούστου διενεργεί αναγνώριση του χώρου τη Επαρχιακή Οδού Αθηνών Σουνίου. Ε, είπατε στην εισαγωγή σα για το ότι έγινε στο 301 ο χιλιόμετρο. εμένα οι δικέ μου πηγέ λένε για το 71ο χιλιόμετρο, κοντά στη σέρα που λέγεται η λεγόμενη Τρύπα Καραμαλή. Κάτω από αυτό, στο σημείο αυτό υπήρχε ένα οχετό ομβρίων υδάτων και η επαρχιακή οδό Αθηνών Σουνίου σχημάτισε κάτι σαν γέφυρα. Ήταν πολύ εύκολο να εισχωρήσει κάποιο άνθρωπο εκεί και να τοποθετήσει σε εκρηκτικέ ύλε. Ε, ο Παναγούλη, με βάση τι εκρηκτικέ ύλε που του είχαν δοθεί από την Κύπρο αλλά και από το διπλωματικό σάκο τη Κυπριακή ε, μετέβη εκεί, τις, τη, αφού έκανε δύο-τρεις αναγνωρίσει, μετέβη εκεί την 12η Αυγούστου ε, βράδυ, μαζί με τους συνεργάτες του, τους που προναφέραμε, Ζαμπέλη και Λεκανίδη, και τοποθέτησε τι εκρηκτικές ύλε με κάποιο μηχανισμό εκεί πέρα ε, και με ένα φυτίλι 300 μέτρων. Ε, οργάνωσε και το σχέδιο διαφυγής του. Το σχέδιο διαφυγής ήταν διπλό. Υπήρχε μία βενζινάκατος με συνεργάτες του. Θα έφτανε, μόλι γινόταν η απόπειρα στη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του σημείου που έγινε η απόπειρα, και ο Παναγούλη ε, θα μετέβαινε εκεί στη θάλασσα, θα κολυμπούσε μέχρι τη βενζινάκατο και θα διέφευγε με τη βενζινάκατο. Επειδή όμω υπήρχε και η πρόνοια ότι ενδεχομένω κάτι να μην πήγαινε καλά, ε, τοποθέτησε του δύο συνεργάτε του, το Λεκανίδη και το Ζαμπέλη, με τα αυτοκίνητα του σε αντίθετε κατευθύνσει. Τον Μέν Λεκανίδη να κοιτάζει προ την κατεύθυνση τη Αθήνα, τον Δεζαμπέλη Ζαμπέλη το ρεύμα του δρόμου προ την κατεύθυνση τη Βάρκηζα, προκειμένου να τον φυγατεύσουν, αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Τα ξημερώματα τη. Άρα είχε σχέδιο Α και σχέδιο Β. Σχέδιο Α και σχέδιο Β, αν το πούμε με σημερινέ ορολογίε. Τα ξημερώματα τη 12η προ -12 13η Αυγούστου, ο Παναγούλη σηκώνεται, ξυπνά, φορά το μαγιό του, και μεταβαίνει στο σημείο από που ήταν η καθημερινή διαδρομή του Γεώργιου Βαδόπουλου, πρωθυπουργού τότε του στρατιωτικού καθεστώτος. Ο Γιώργος Παπαδόπουλο, σύμφωνα με τι δικέ μου πηγέ, συνοδευόταν από ένα συνοδευτικό αυτοκίνητο τη ασφάλεια χωροφυλακή. Εδώ οι πληροφορίε δίστανται. Ο τύπο αναφέρεται σε μια σε περισσότερα αυτοκίνητα. Ο τύπο, ο τύπο ναι. τη εποχή. Το πόρισμα τη για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, φαντάζομαι, αναφέρει ότι ήταν ε, ένα αυτοκίνητο με συμβατικού αριθμού τη υπηρεσία ασφαλεία χωροφυλακή. Τότε η ελληνικά σώματα Ασφαλεία χωρίζονταν στην αστυνομία πόλων και η χωροφυλακή, η οποία είχε την ευθύνη αστυνόμευση τη Υπέθρου. Ε, ναι, βέβαια το πόρισμα να έχει μια σκοπιμότητα. πρέπει ναι. να τα βέβαια, ναι. λίγο λοιπόν επιφυλακτικοί. Βέβαια, ναι, αλλά σε αυτά τα θέματα των λεπτομεριών, επειδή το πόρισμα θα, θα, ε, του πορίσματο θα επιούν το χρήση και οι δικαστικέ αρχέ. Το στρατοδικείο, όταν θα δίκαζαν τον Παναγούλη, δεν ήταν εύκολο να εμφυλοχωρήσουν σκοπιμότητε πέραν κάποιου ορίου. Ε, στο πόρισμα λοιπόν αναφέρεται ότι περί τι 7 και 40 το πρωί ο Γιώργο Παδόπουλο, όπω και κάθε ημέρα, ε, διερχόταν από το σημείο τούτου. Όπω είπατε στην εισαγωγή σα, στι λεπτομέρειε τη εισαγωγή σα, ο Παναγούλη και λόγω σχετική απειρία περί τη εκρηκτική ύλη και λόγω του ότι ο Παπαδόπουλος είναι τυχερό, κάνει την έκρηξη μερικά δευτερόλεπτα αφού του είχε περάσει το αυτοκίνητο του Γιώργου Παπαδόπουλου για το αυτοκίνητο τη συνοδεία του. Mm. Ο, με το που διαπιστώνει ο Παναγούλη ότι η, η απόπειρα απέτυχε, κατευθύνεται προ την αχτή, προ τα βράχια με το μαγιο του, γυμνό με το μαγιό του και με γυμνά πόδια προκειμένου να, δει, να, 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 να πέσει στη θάλασσα και να κολυμπήσει μέχρι τη Βεζινάκατο. Επειδή όμω τα βράχια ήταν κοφτερά και πληγώθηκαν τα πόδια του, σύμφωνα με τα όσα καταθέτει, άρχισε να φτάσει στο σημείο και έτσι η Βεζινάκα έφυγε. Είδε λοιπόν ο Παναγούλη στην Βεζινάκατο να φεύγει. Επειδή το σημείο ήταν τέτοιο όπου δεν υπήρχε πρόσβαση με, προκειμένου να κατευθυνθεί προ τα αυτοκίνητα των συνεργατών του που τον περίμεναν, Προ, προσπάθησε να κρυφτεί στα βράχια μέχρι ότου έλθει η νύχτα και να διαφύγει κολυμπώντα. Οι άντρε τη Φουρά του Παπαδόπουλου μαζί με άλλου άντρε των δυνάμεων ασφαλεία, οι οποίοι προσήλθαν στο σημείο αφού ενημερώθηκαν για την απόπειρα, έκαναν έρευνε και μετά από δύο ώρε τον βρήκαν με το μαγιό στα βράχια και τον συνέλαβαν. Από το σημείο που τελικά αναγκάστηκαν να κάνουν την πυροδότηση, δεν υπήρχε καλή ορατότητα με αποτέλεσμα να αποτύχει η απόπειρα αυτή. Μετά την έκρηξη της βόμβας, εγώ επίδειξα στην θάλασσα, κολύμπησα κάτω από το νερό για ένα μικρό διάστημα και συνεχεία βγήκα, στην... βγήκα, βγήκα στα βράχια, όπου σκύβοντας, για να μην φαίνομαι από την πλευρά του δρόμου, έτρεξα για ένα διάστημα 50 εκατομέτρων ε, θέλοντας να φτάσω στο σημείο από που θα έπρεπε να βρίσκομαι για να παραλάβει μια βενζινάκατος που θα περνούσε εκείνη την ώρα. Ε, δεν μπόρεσα να φτάσω εν καιρό, διότι κινούνται από όλε τι κατευθύνσει οι αστυνομικοί και έτσι πρόχειρα κρύφτηκα κάτω από ένα βράχο. Σε αυτό το σημείο με βρήκαν μετά από ένα χρονικό διάστημα δύο περίπου αερό. Τώρα τι συμβαίνει. Ο Παναγούλη μεταφέρεται στα κρατητήρια του ειδικού ανακριτικού τμήματο τη ελληνική στρατιωτική αστυνομία, του περιβόητου ΕΑΤΕΣΑ. Εκεί πράγματι υφίχτα, υφίσταται πάρα, πάρα πολύ σοβαρά βασανιστήρια. Όλοι μαζί βρισκόταν μάλιστα κάτω και ο τότε υπουργό ασφαλεία ο Τζεβελέκο βρισκόταν ο Γενικό Γραμματέα τότε Ελλάδα και τώρα Υπουργό Κοινωνικών Υπερσιών, οι οποίοι όλοι με χτυπούσαν με τα χέρια του και μου ζητούσαν να του αποκαλύψω πού βρίσκονται οι συνένοχοί μου και πώ λέγω. Εκείνη την ώρα, ένα προφύλαξ ο οποίο υπηρετούσε στην περιοχή τη Γκυφάδα όπου βρίσκεται το σπίτι μου, με γνώρισε και είπε ότι αυτό είναι ο Παναγούλη. Προτού όμω του διευκρινίσει ποιο Παναγούλη, οι στρατιωτικοί που βρισκόταν εκεί πίστευαν ότι πρόκειται για τον αδερφό μου και άρχισαν να μου φωνάζουν, σε πιάσανε λοχαγέ. Εγώ δεν απαντούσα σε καμιά από τι ερωτήσει αυτέ. Ξεκίνησε το αυτοκίνητο, με πήγαν στη, στο ειδικό ανακριτικό τμήμα τη στρατιωτική αστυνομία και κατά τη διάρκεια τη διαδρομή με χτυπούσαν και με έκαιγαν με τα τσιγάρα του. Κατά το πόρισμα Θεόφιλο Γιαννάγου, ο Παναγούλη σπάζει και αποκαλύπτει του συνεργάτε του, οι οποίοι συναλαμβάνονται όλοι και οι 7 από του 11 που είχε η οργάνωση, οι, οι οποίοι βρισκόταν στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και μετέπει, το μετέπειτα γνωστό τέλεχο του Πασόκου Ευστάθιο Γιώτα, Συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα κρατήρια. Στο ημερολόγιο όμω του αυλάρχη του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου, Λεωνίδα Παπάγου, γιου του αρχιστράτηγου του πολέμου του 40 Αλέξανδρου Παπάγου, αναφέρεται ότι σε συνάντηση που είχε με τον Παπαδόπουλο, ο Παπαδόπουλο το ανέφερε ότι ο Παναγούλης δεν έσπασε και ότι οι αρχέ ασφαλεία οδηγήθηκαν στα ίχνη των συνεργατών του Παναγούλη και μελών τη οργάνωση Ελληνική Αντίσταση. Ακριβώ γιατί είχαν συμβεί αυτά τα οποία αναφέρει ο Πλεύρη στο βιβλίο του. Δηλαδή, είχαν θέσει και τον Γιωρκάτσι και τι επαφέ του Γιωρκάτσι που παρακολούθησε, ήξεραν που βρίσκονταν οι οικίε των, των συνεργατών του Παναγούλη, του συνέλαβαν και αυτό ο οποίο έσπασε πρώτο ήταν ο Ιωάννη Κλονιζάκη, ο οποίο κατέδωσε του πάντε και τα πάντα και του συνεργάτε και τα μέλη τη οργάνωση Ελληνική Αντίσταση και τι επαφέ Παναγούλη με Γιωρκάτσι. Αλλά και όχι μόνο τα κατέθεσε στο... στην ανάκριση, αλλά τα κατέθεσε και ενώπιον του στρατοδικείου μετέπειτα. Συνεπώ, κύριε Καπελαρή, είτε η μια εκδοχή είτε η άλλη, το γεγονό είναι ένα. Ότι οι ελλαδικέ αρχέ αμέσω μετά την αποτυχημένη απόπειρα μπόρεσαν να καταλήξουν σε αυτόν το δίκτυο το οποίο συνέλαβε και εξετέλεσε το σχέδιο δολοφονίας του. Το αποτυχημένο σχέδιο δολοφονία του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Από εκεί και πέρα όμω. Αντιλαμβανόμαστε ότι στα μάτια της Χούντας των Αθηνών ενοχοποιείται ένας ανώτατος πολιτικός άρχοντας στην Κύπρο. Ο πανίσχυρος τότε Υπουργός Εσωτερικών και Αμήνης, Πολύκαρπο Γιωρκάκης. Εδώ όμως υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι μετέωρο. Γνώριζε ο τότε πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για αυτόν τον το σχέδιο, ή ο Πολύκαρπο Γιορκάτζη το κράτησε απολύτω μυστικό για τον εαυτό του. Και Εδώ οι απόψει δίστανται. Η κρατούσα όψη, η, η, η πλειονότητα των πηγών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Μακάριο δεν γνώριζε για το σχέδιο. Υπάρχει μία και μόνο πηγή ότι μετά την απόπειρα δολοφονία κατά Μακαρίου τη χιλια... 20... 8η Μαρτίου 1970 οποία, με το αεροπλάνο, με το ελικόπτερο, η οποία έγινε κατόπιν εντολής Γιορκάτζη και τη ε, συνακόλουθη του Γιορκάτζη υπό παρακολούθηση από τι αρχέ ασφαλεία τη Κυπριακή Δημοκρατία. Λίγο πριν από τη δολοφονία Λίγο πριν από τη τηλεφωνία του Γιορκάτζη, η οποία έγινε αμέσω επόμενη Κυριακή, ο Γιορκάτζης έστειλε ένα σημείωμα στο Μακάριο, στο οποίο του ανέφερε ότι ο ίδιο, προκειμένου να τον διευκολύνει, υπέστη όλε τι συνέβη από την υπόθεση Μπαναγούλη, παρότι εκτελούσε τι εντολέ του Μακάριου. Αυτή Αλλά... όμω είναι μια εκδοχή Αυτή είναι από τον Γιώργκη. Αντί που το λέει Γιορκάσι, ε, ε, προφανώς, ενδεχομένως, ο Προφανώ, ενδεχομένω ο Γιώργκη να αναφέρεται ότι εκτελούσε εντολέ του Μακαρίου σχετικώ με τον φύγει ο Γιώργκη από, τη, από την Κύπρο. Υπάρχει όμω και το ενδεχόμενο ότι μετά που έγινε η αποκάλυψη αυτού του σχεδίου και είχαν πλέον περαμπάει αμφιβολία αντιληφθεί και κατανοήσει οι ελλαδικέ αρχέ ότι το σχέδιο συνελήφθη και εξεπονήθη στην Κύπρον να ο Ιωρκάτζη να ενημέρωσε τον μαγάριον. Δηλαδή ο Μαγάριος να ενημερώθηκε εκ των υστέρων. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο ο Μαγάριος γνώριζε και ενέκρινε. Σίγουρα όμω οι περισσότερε εκδοχέ καταδίνουν προ την κατεύθυνση ότι ο Ιωρκάτζη το κράτησε για τον εαυτό του. Χωρί να ενημερώσει προηγουμένω τον ίδιο τον Μακάριο. Η δική μου άποψη είναι ότι ο Μακάριο δεν γνωρίζει για του δύο πολύ απλού λόγου. Πρώτον, γιατί ο Μακάριο δεν είχε κανένα λόγο να σκόσει τον Παπαδόπουλο Παλώς. τότε. Αν συνέβαινε αυτό το 1972 που είχε σε ρίξει ο Μακάριο με τον Παπαδόπουλο, τότε να πω ότι ενδέχεται είναι, να γυρίσει. Οι σχέσει του τότε δεν ήταν τότε αγαστές. Ο Μακάριο είχε υποδεχτεί τον Παπαδόπουλο στην Κύπρο και τον είχε να αποκαλέσει ένα απολύοντα τη Ελλάδα. Η, η, Μακα... η μόνη φωνή αντίσταση στην Κύπρο κάτω του Παπαδόπουλου ήταν μόνο η φωνή του Βάσου Λισαρίδη και τη ΕΑΔΕ. Ούτε καν του Αγγέλ δεν είναι η φωνή αντίσταση. Ο, Μακάριος... ο Παπαδόπουλο όταν ενημέρωσε για πρώτη φορά τον Μακάριο σχετικό με την εμπλογή Γιορκάλη στι 1968, κατά την άφηξη του Μαγαρίου στην Αθήνα από, από ταξίδι στι σκανδιναβικέ χώρε, ενώ μένα για τον Ιορκατζιαπέτησαν την πάρεξεν του, ουδαμό ενέπλεξε τον Μαγάριο σε αυτή την απόπειρα δολοφονία. Και ο, ο, οι πηγέ οι ελλαδικέ, οι, οι βιβλία συνεργατών του Παπαδόπουλου που έχουν γραφτεί και που αναφέρουν σχετικώ με την εποχή, ανάμεσα σε αυτά και το βιβλίο του Πλεύρα, αλλά και άλλα, το βιβλίο του Σκαρμαλιοράκη, το βιβλίο του Κάρτερ και ορισμένων άλλων, αναφέρουν ότι ενώ ενοχοποιούν τον Γιωργκάτση, δεν λένε λέξη για τον Μακάριο. Από όλα αυτά τα στοιχεία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Μακάριο δεν είχε λόγο να εμπλακεί στην απόπειρα δολοφονία κατά του Παπαδόπουλου, γιατί ο Παπαδόπουλο δεν τον υπονόμευε το τον Μακάριο. Ωραία. Εδώ και πέρα υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Καπελαρή. Ποιε ήταν οι πολιτικέ συνέπειε για την Κύπρο από τη στιγμή που αποκαλύπτεται η εμπλογή του τότε Υπουργού Εσωτερικών και Αμήνη Πολύκαρπου Γιορκάτζη στην αποτυχημένη αποπειρά. Το δικτατορικό καθεστώ απαιτεί την άμεση παράτηση Γιορκάτζη. Ο Μακάριο προσπαθεί να αρχικά να το διασώσει. Αποστέλλεται ο πρόεδρο τη Βουλή, τότε Γλάφκο Κλερίδη, δύο φορέ 19 Οκτωβρίου και 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, προκειμένου να πείσει τον Παπαδόπουλο να υπαναχωρήσει στην απέτησή του για την παράτηση του Γιορκάτζη. Ο Παπαδόπουλο, ενώ φανικά, αρχικά φάνηκε να επαναχωρήσει την πραγματικότητα, δίδει, δίδει την εντολή να δοθεί το πόρισμα στη δημοσιότητα με το που δείτε το πρόβλημα στη δημοσιότητα ξε, ξεσπά κατά κραυγή του ελληνικού τύπου κατά το, του Ιορκάτζη ασκούν διαφόρτε πιέσει, οι οποίε πιέσει φτάνουν στο αποκορύφωμα του με το τελεσίγραφο που επέδεσε ο πρέσβη τότε τη Ελλάδα στην Κύπρο, Αμενέλαο Αλεξανδράκη στον Μαγκρέο, με το οποίο ζητά την άμεση παράτηση Γιορκάτσι. Ιδάλω, κατά τη γιορτή τη 28η Οκτωβρίου 1968. Οι Ελλαδίτε στρατιωτικοί, οι επικεφαλεί των τριμάντων τη Ετροφρουρά, οι οποίοι θα παρήλαβαν για την εθνική επέτειο, θα αρνούνται να, δώσουν, να αποδώσουν χαιρετισμό στου επισήμου, εάν βρισκόταν ο Γιωργκάτση στην εξέταση των επισήμων. Γι' αυτόν τον λόγο μεθοδεύεται ένα ταξίδι του Γιωργκάτση στο Λονδίνο, δίθεν για λόγου υγεία, και όταν επιστρέφει, ε, πείθεται από τον μαγαρίο να υποβάλει την παράτησή του, αφήνοντα να νοηθεί ότι αυτή η παράτηση θα ήταν προσωρινή και ότι ο Μακάριο του υποσχέθηκε ότι θα τον επαναφέρει. Ε, με την παράτηση του Γιωργκάζη λαμβάνουν χώρα έκτροπα στη Λευκοσία. Άνθρωποι του Γιωργκάζη, μεταξύ αυτών πολλά στελέχη τη αστυνομία και η ΣΚΙΠ, συγκεντρώνονταν μπροστά στο σπίτι του και του απευθύνει ομιλία. Σε διάφορα μνημό αγωνιστών, ο Γιωργκάζη καταφέρεται ευθέω κατά τι και μιλάει για σκευωρία σε βάρο τη Κύπρου. Πυροβολείται η λέσχη τη Ελληνική από ανθρώπου του Γιωργκάζη και γίνονται συμπλοκέ εν μέση εδώ μεταξύ αστυνομία η οποία πρόσκειται στο Γιωργκάτζη και, και, της, και ανδρών της στρατονομία οι οποίοι πρόσκειται και εκτελούσαν εντολέ των ανδρών του στρατηγού καθεστώ τη Ελλάδα το σχέδιο της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας του τότε δικτάτορα των Αθηνών Γεωργίου Παπαδοπούλου το 1968 από τον Αλέξανδρο Παναγούλη είχε συλληφθεί και οργανωθεί στην Κύπρο με μεγάλη πρωτοβουλία του τότε πανίσχυρου Υπουργού Εσωτερικών και Αμήνης Πολύκαρπου Γιορκάτσι. Δεν μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη της ιστορίας αν το σχέδιο είχε επιτυχία, αν τελικώς ο δικτάτορα των Αθηνών. Σίγουρα όμω το σχέδιο εκείνο οδήγησε μετά τι αποκαλύψει σε εξαναγκαστική παρέτηση του Υπουργού Εσωτερικών και Αμήνη Πολύκαρπου Γιορκάτσι. Το σίγουρο είναι ότι με από το 1968 μέχρι το 1970 που δολοφονήθηκε ο Πολύκαρπο Γιορκάτσι, αρχίζει μια έντονη και συγκρουσιακή περίοδος μεταξύ του πρώην τη ισχυρού άντρα τη διακυβέρνηση Μαγαρίου Πολύκαρπου Γιορκάτζη και του ίδιου του Προέδρου Αρχιεπισκόπου Μαγαρίου του Τρίτου.